Όταν κάνεις marketing, λες ψέματα, πουλάς εφέ, τι μετράει και τι έχει σημασία για να μπορέσεις να χτίσεις ένα πελατολόγιο ισχυρό με τους μήνες, με τα χρόνια. Πάμε να δούμε. Η πραγματικότητα είναι, η δικιά μου φιλοσοφία είναι, ότι στα βίντεο σου πρέπει να είσαι μεν δημιουργικός, αλλά όχι καραγκιόζης. Πρέπει γενικότερα να πουλάς και να παραθέτεις πληροφορία και να μπορείς αυτά που λες να τα επεξηγείς και να τα τεκμηριώνεις. Το marketing καλός ή κακός, και ειδικότερα στο χώρο αυτό που πουλάνε πολύ marketing, οι οποίοι μισοί δεν ξέρουν καν τι είναι το marketing και πώς μπορούν να το πουλήσουν ή να τεχνικά να το υλοποιήσουν σε αυτά που αναλαμβάνουν, υπάρχει πολύ αέρα κοπανιστός. Όταν λοιπόν δεν έχεις μια βασική γνώση των πραγμάτων, μπορεί να σε κοροϊδέψουν εύκολα και να χάσεις αρκετούς μήνες, αρκετό χρόνο και αρκετά χρήματα. Τι πρέπει να κάνεις λοιπόν? Όταν τρέχεις διαφημίσεις, θα πρέπει από τους επαγγελματίες που συνεργάζεσαι να ζητάς μετρήσιμα πράγματα. Αν κάποιος σου πουλάει μόνο κλικ, θα του πεις: κοίταξε να δεις, ωραία τα κλικ που φέρνεις στο site, εγώ θέλω αριθμούς. Ξέρω ότι οι αριθμοί αυτοί στο 2024 μπορούν να είναι ακόμα πιο βαθύτεροι. Θα ήθελα λοιπόν να μου πεις αυτά τα κλικ πώς μετουσιώνονται σε παραγγελίες, τι προϊόντα πουλάω κυρίως, ποιες διαφημίσεις είναι αυτές που μου φέρνουν αυτές τις πωλήσεις, τι δείχνουμε στον πελάτη και γενικότερα ποια στρατηγική έχουμε υλοποιήσει αυτή τη στιγμή και τρέχουμε για να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα και τι μπορούμε να κάνουμε να βελτιωθούμε. Η αλήθεια είναι ότι το marketing, όπως και οι προσφορές και οι εκπτώσεις, έχουν ένα στόχο, το hook, να πιάσουν την προσοχή σου και να προσπαθήσουν από εκεί πέρα να σε φέρουν μέσα στο site τους. Δεν είναι κακό αυτό, αρκεί αν αυτό που πουλάς είναι σωστό, σοβαρό, χρήσιμο και σε μια τιμή ανταγωνιστική. Εννοείται ότι μπορείς να πουλάς ό,τι τιμή θέλεις και όσο θέλεις. Αλλά θα πρέπει να γνωρίζεις, ειδικά σε αυτή τη χώρα, ότι όσο ανεβαίνει η τιμή, όσο πιο ακριβώς γίνεσαι, τόσο πιο δύσκολα θα κλείνεις πελάτη. Το marketing λοιπόν δεν είναι αέρας κοπανιστός, αλλά θέλει προσοχή στο ποιον ακούς, θέλει προσοχή στο ποιον εμπιστεύεσαι και θα πρέπει να ζητάς αριθμούς οι οποίοι πώς μετουσιώνονται σε χρήματα. Εάν έχεις αυτά τα δεδομένα μπροστά σου, τότε συνεργάζεσαι με σωστούς επαγγελματίες και μπορείς να κοιτάς ακόμη ψηλότερα.